Κύριε Κουτσούκο, είστε ικανοποιημένος από την πρώτη μέρα του συνεδρίου και από την εξέλιξη των συνεδριακών εργασιών? Θεωρώ ότι θα καταγραφεί ιστορικά το συνεδριό μας, καθώς όπως διαπιστώσαμε κατά την πρώτη μέρα της έναρξής του, αποτελούμε το πολύτιμο αγαθό για όσους ωρέγονται να κυβερνήσουν τον τόπο. Με την έννοια ότι διαπιστώνουν οι αντιπαλοί μας εντός εισαγωγικών ότι η άνοδος του κινήματος αλλαγής θα ανατρέψει τους πολιτικούς σχετισμούς και θα μας καταστήσει τον παράγοντα των εξελίξεων. Εμείς όμως δεν επιθυμούμε να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Επιθυμούμε, και θα το επικυρώσουμε απόψε το βράδυ, να καταθέσουμε ένα δεκάλογο προτάσεων που οδηγούν τη χώρα έξω από την κρίση με μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και κοινωνικής συνένεσης. Κατά τούτο, το συνέδριό μας θα έχει ιστορικά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στα θέματα πολυφωνίας που λαμβάνουν διαστάσεις Βαβυλωνίας, όπως είπε η κυρία Γεννηματάκη στην ομιλία της, σας προβληματίζουν εσάς προσωπικά? Στο καταστατικό μας που θα εγκρίνουμε υπάρχει σαφέστατη αναφορά στη λειτουργία των τάσεων, την πολυφωνία και την εσωκομματική δημοκρατία. Αυτό όμως, επίσης με ρητή διάταξη του καταστατικού, υποτάσσεται στην έκφραση της ενιαίας γραμμής που θα λαμβάνεται δημοκρατικά από τα όργανά μας. Κατά συνέπεια, η πολυφωνία και ο πλουραλισμός δεν μπορεί να υπονομεύει τη γενικότερη στρατηγική θέση και τις κρίσιμες επιλογές μας. Ευχαριστώ πολύ.